Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Σίγουρα όλοι οι παίκτες αδικήθηκαν με αυτό τον άσχημο καιρό και με αυτό το άσχημο γήπεδο. Αλλά πέρα από τα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσουμε στην ομάδα της Θράκης Φερών, εννοείται δίνουμε συγχαρητήρια. Εμείς θεωρώ ότι φταίμε. Φταίμε γιατί φάγαμε γκολ αποστημένο. Ξέραμε ότι εκεί θα πάει όλη η κατάσταση. Όποιος μπορούσε να ήταν λίγο πιο τυχερός και λίγο πιο ικανός στα στημένα. Δυστυχώς εμείς δεν κάναμε καλά χτυπήματα στα στημένα. Χάσαμε δύο παίκτες μας, δυστυχώς δεν βρέθηκαν στη θέση που έχουμε πει ότι πρέπει να βρίσκονται. Χάσανε τον παίχτη, έκανε ένα εξαιρετικό σούτ από τη μικρή περιοχή και πήγε η μπάλα γκολ. Απέναντια στα δικά μας τα στημένα, δυστυχώς δεν βρήκαν εστία ή και τα δύο τελευταία μπόρεσε ο τερματοφύλακας πράγματι και έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Συνεχίζουμε σοβαρά, πειθαρχημένα. Ξέρουμε ότι είμαστε καινούργια ομάδα, αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους και ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν το κρύβουμε. Είμαστε 4 βαθμούς πίσω πλέον μετά το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δυναμική, σταδιακά και την ικανότητα να υπερκεράσουμε όλους τους αντιπάλους. Σοβαρότητα, πειθαρχία, υπομονή και περιμένω πώς και πώς να γυρίσουν και κάποια παιδιά που ήταν τραυματίες για να ενισχύσω πάλι ποιοτικά την ομάδα μας. Κοιτάξτε, το γκολ μπήκε περίπου στο 20, από εκεί και πέρα ξαναπήραμε. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πήραμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά σε ένα τέτοιο τερέν είναι πολύ δύσκολο, εάν φας γκολ αποστημένο, μετά να δημιουργήσεις. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, ότι ξέραμε ότι θα πάει στο στημένο. Δεν έπρεπε να φάμε γκολ αποστημένο. Φάγαμε, προσπαθήσαμε ορθόδοξα να παίξουμε. Δεν ήταν εύκολο. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν μπορώ να αδικήσω τους παίχτες μου. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο να παίξουμε ορθολογικά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί δεν τέλειωσε ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι δεν τέλειωσε καν ο πρώτος γύρος. Έχει πάρα πολλά μάτσα ακόμα. Με σοβαρότητα, με υπομονή, με πολλή δουλειά, το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και σε εσάς και συγχαρητήρια και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Τάκης Λαμπίδης, προπονητής της Θράκης Φερών, συγχαρητήρια για την νίκη. Ντέρμπι, πρώτη, τα είπαμε, ομάδα μοντέλο, χτίσατε ένα πολύ καλό σύνολο, κερδίσατε και τον Ορέστη. Πού το πάει αυτή η ομάδα? Πιστεύω, καταρχήν θα ξεκινήσω σήμερα ότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πάρα πολύ βαρύς και δύσκολος, όπως το είδατε κι εσείς. Και είπα στα παιδιά ότι το παιχνίδι θα κριθεί πιο πολύ στις μονομαχίες, στο πάθος που θα δείξουμε και στην καρδιά που θα έχουμε. Γιατί, όπως είδατε, ναι, προσπαθούσαμε να οργανωθούμε όσον αφορά επιθετικά, αλλά κάποιες φορές εκεί που αρχίζαμε μία προσπάθεια, κολούσε στο νερό η μπάλα και δεν είχαμε το ρυθμό που θέλαμε. Άρα, οι ευκαιρίες και οι φάσεις και από τις δύο μεριές θα ήταν ελάχιστες και θα κρινόταν το παιχνίδι στο λάθος, στη λεπτομέρεια. Στο δεύτερο ημίχρονο πήρατε την πρωτοβουλία και μέχρι πριν τον γκολ ελέγχατε το παιχνίδι. Ναι. Αυτό που είπαμε με τα παιδιά στο ημίχρονο, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, απλά πρέπει να το πιστέψουν και να βγάλουμε το κάτι καλό από τον εαυτό μας. Γιατί όντως το πρώτο ημίχρονο δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο να κατεβάζει πολύ άνετα την μπάλα, έτσι ώστε δεν είχαν τα ανάλογα πρεσαρίσματα από τη δικιά μας πλευρά. Στο δεύτερο άλλαξε εντελώς το σκηνικό. Οι πλάγοι κλείνανε πάρα πολύ μέσα, δεν αφήνανε τα μπακ και τα στόπερ να κατέβουν με την μπάλα και τα αμυντικά τους χαφ. Έτσι ώστε είχαμε αυτή τη δυνατότητα, με το που παίρναμε μπάλα, είχαμε περισσότερο χώρο και εκτελούσαμε και κάναμε πιο γρήγορα τις επιθέσεις μας. Είμαι ότι είσαι το απόλυτο φαβορί για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, διότι πώς. Κερδίσατε τον Εθνικό μέσα στην έδρα, κερδίσατε τον Ορέστη εντός έδρας. Θεωρητικά έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά στην πράξη αυτό που είχα πει και από την αρχή της σεζόν και στα παιδιά, ότι θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτό κάνουμε. Δεν πάμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, παίζαμε ένα καλό παιχνίδι ή με τον απαλό. Όλες οι ομάδες είναι εισάξιες. Αν δεν δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα, την ανάλογη αγωνιστική πειθαρχία, θα έχουμε πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι με αυτές τις ομάδες, όπως είναι ο Ρέσης, ο Εθνικός, ο Ιπποκράτης και κάποιες άλλες, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, να μην αδικήσω κάποιες άλλες ομάδες. Έτσι είναι. Αν δεν δείξεις την ανάλογη σοβαρότητα, θα έχεις πρόβλημα. Ο κόσμος βλέπει τις προσπάθειες που κάνετε και συμπαραστέκεται δίπλα στην ομάδα σας. Βλέπει ότι οι προσπάθειες αυτές πιάνουν τόπο. Είναι κοντά στην ομάδα, παρόλο που σήμερα ήταν ο καιρός δύσκολος, ήταν κοντά οι φίλαθλοι και σας ακολουθούν και εκτός έδρας. Είναι κάτι που είχε κάνει το δημότικο πέρυσι. Οι φίλαθλοι είναι μεγάλος. Είναι ο 12ος παίκτης για μας. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρίσκεται δίπλα μας, τις προσπάθειες, τη διοίκηση, όλη τη διοίκηση.
τα παιδιά επίσης. Αλλά αυτό που είπατε για τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη συνέχεια. Όχι μόνο για τη συνέχεια, αλλά και μέχρι σήμερα στάθηκε δίπλα μας, είτε με αυτές τις καιρικές συνθήκες, είτε με ήλιο, είτε με οτιδήποτε. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια να έχετε εγώ. Να σας ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία να πούμε καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και όλα να μας πάνε καλά το 18. Και εδώ έχουμε το τέλος του παιχνιδιού με νικήτρια την ομάδα της Θράκης Φερών. Κέρδισε το ντέρμπι μετά το τέρμα που σημείωσε στο 67 ο Γκάγιος. Εισπράττουν το χειροκρότημα των φιλάθλων που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο. Παραμένει στην κορυφή η Θράκη Φερών. Κέρδισαν τον Ορέστη Ορεστιάδας 1-0. Ένα μηδέν λοιπόν. Εδώ από το TV Θρακιώτης να έχετε ένα καλό βράδυ.